μπουκάλι κάποια στιγμή καρφώθηκε μέσα στο κεφάλι μου και είπα θα το κάνω. Δεν ήξερα πώς, δεν ήξερα με ποιο τρόπο, δεν ήξερα με ποιους. Είχα την τύχη λοιπόν να βρω τους καλύτερους δυνατούς συνεργάτες σε όλα τα επίπεδα. Αρχίζω Αγγέλου, υποδίω με τον Μαρκ για δεύτερη χρονιά στο Rent. Και για να είμαι ειλικρινής, αυτό που θα μου έκανε εντύπωση αν είχα τη δυνατότητα να δω την παράσταση από κάτω, νομίζω ότι θα με εντυπωσίαζε πάρα πολύ το πόσο μαζεμένο ταλέντο υπάρχει πάνω στη σκηνή. Πόση ενέργεια, πόσα νιάτα, πόση δροσιά και πόση αγάπη για αυτό το έργο. Είμαι το Ρότζερ, ένα εξεπεσμένο ροκστάρ με πάρα πολλά προβλήματα και ανασφάλειες. Είναι ένας πολύ ταλαιπωρημένος άνθρωπος, μπλεγμένος σε ναρκωτικά, έχει AIDS, έχει χάσει την κοπέλα του από AIDS επίσης. Ο οποίος τελικά μας μαθαίνει όμως ότι αυτό που μπορεί να τα γιατρέψει όλα είναι πραγματικός ερώτας. Οπότε μέσα από την αγάπη καταφέρνει και ισορροπεί τις αδυναμίες και τους δαίμονες που έχει μέσα. Είμαι η Μίμη, άρρωστη και εξαρτημένη από τα ναρκωτικά. Και τι άλλο μπορεί να σε βγάλει από αυτό το αδιέξοδο, ο έρωτας. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι άντρες. Μου αρέσουν ακόμα περισσότερο οι γυναίκες. Μισό θανάσιμο το παιδί. Το πάνω στη ζωή είναι τα λεφτά. Είναι τα λεφτά. Έχω έρθει απόψε εδώ με μια βελτιωμένη πρόταση. Εάν με βοηθήσετε να σταματήσω τη μωρή και να καθαρίζω το επόμενο, όχι μόνο θα σας χαρίσω τα τρία νίκια που χρωστάτε, αλλά θα σας εξασφαλίσω δωρεάν και ένα στούντιο. Είμαστε θεατής που θα δει την παράσταση μέσα από τα μάτια της Τζοάν. Θα δει μια μετατροπή, μια μετάλλαξη ενός ανθρώπου ο οποίος είναι απόλυτα προγραμματισμένος σε έναν πάρα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο. Γιατί πιστεύω ότι και ο πιο σκληρός άνθρωπος στον κόσμο έχει και την ευαίσθητη πλευρά του. Εγώ για αυτό το έδωσα. Αυτό που θα πάρει ο θεατής από τον Tom Collins είναι η γεύση από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ένας άνθρωπος χωρίς κόμπλεξ, πολύ φιλοσοφημένος. Ο οποίος μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ζει έναν απόλυτο έρωτα και μία φοβερά μεγάλη απώλεια. Είμαι ο Angel και παρόλο που έχω όλα αυτά τα προβλήματα, όπως το ότι είμαι μία drag queen, είμαι φορέας του AIDS και γενικά δεν είμαι αποδεκτός από το κοινωνικό σύνολο, καταφέρνω μαζί με τους φίλους μου, με αγάπη, με αισιοδοξία και με χιούμορ πάνω απ' όλα, να αντιμετωπίσω όλα αυτά τα προβλήματα. Είμαι ο Gordon και είμαι οροθετικός. Αυτό που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση είναι το πόσο φοβισμένος και το πόσο μπερδεμένος αισθανόταν ο κάθε οροθετικός στη δεκαετία του 90. Υποδύω με την Alexi Darling, μία σύγχρονη Cruella De Vil που είναι πάρα πολύ καλά. Αυτό πάρε το γραφείο στο 970-43-01 ή στο κινητό μου στο 919-763-001. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα προσωπικά στο Rent είναι ότι κανείς από τους χαρακτήρες δεν προδίδει τα ιδανικά του, όσα προβλήματα και να έχει, για να εξαγοραστεί και να ζήσει μια καλύτερη ζωή. Τα όνειρά μας είναι ζωντανά όσο τα κρατάμε εμείς ζωντανά. Μέσα μας, στην καρδιά μας. Αυτή η κυρία είναι η μαμά. Είναι ένας ρόλος που μου χάρισε ο Γιώργος Καπουτζίδης σε αυτή την παράσταση. Δεν υπήρχε στο original έργο. Υπάρχουν μαμάδες με μια άλλη λογική. Και θέλω με αυτό το ρόλο οι άνθρωποι που είναι κάτω, είτε είναι μαμάδες είτε είναι παιδιά, να θυμούνται λιγάκι. Πώς πρέπει να φροντίζουμε τις μαμάδες μας.
Είμαι ο Στιούαρτ και πλέον κατάλαβα ότι όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο είμαστε ίσοι. Ο καθένας από εμάς προσπαθεί να επιβιώσει σε αυτόν τον κόσμο και πάνω απ' όλα πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας. Οπότε...